Στην Ελλάδα ξεκίνησαν να φτάνουν οι ευρωπαϊκές αποστολές πυροσβεστών που στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης θα παραμείνουν στη χώρα μας για να βοηθήσουν στην κατάσβεση πυρκαγιών. Η πρώτη αποστολή αυτή της Ρουμανίας έφτασε και βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα. Μάλιστα, Γιάννη Ζιάκα, θυμόμαστε ότι οι Ρουμάνοι είχαν βοηθήσει στις μεγάλες πυρκαγιές της Εύβοιας. Και μάλιστα είχαν πρωταγωνιστήσει κιόλας τις μεγάλες κατάσβεσεις της Εύβοιας. Ακριβώς, Μίνα, και πρέπει να πούμε ότι οι Ρουμάνοι πυροσβέστες που φτάσαν φέτος και έχουν τη βάση τους εδώ στο Κέντρο Εκπαίδευσης του Πυροσβεστικού Σώματος στη Νέα Μάκρη, όπου και βρισκόμαστε, συμμετείχαν όχι μόνο στις μεγάλες πυρκαγιές της Βόρειας Εύβοιας, αλλά και στην μεγάλη πυρκαγιά στην Βούλα πέρσι. Μάλιστα, εμείς είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μερικούς από αυτούς που βρίσκονταν και πέρσι στη χώρα μας. Είναι 40 άτομα οι Ρουμάνοι πυροσβέστες που βρίσκονται και φέτος εδώ για να συνδράμουν τις προσπάθειες των Ελλήνων πυροσβεστών, αλλά και να πάρουν τεχνογνωσία, καθώς το ελληνικό κλίμα, το ελληνικό περιβάλλον, αλλά και οι δασικές πυρκαγιές στα ελληνικά δάση είναι κάτι το οποίο δεν έχουν την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν ξανά, αλλά όπως πολύ χαρακτηριστικά μας λένε, ίσως σε λίγα χρόνια λόγω της κλιματικής κρίσης να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν. Πρέπει να πούμε ότι θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος και στους αρχαιολογικούς χώρους. Γι' αυτό Ευρωπαίοι πυροσβέστες θα σταθμεύσουν και στην αρχαία Ολυμπία, ενώ εδώ στη Νέα Μάκρη, κατά την πορεία του καλοκαιριού, τους Ρουμάνους πυροσβέστες θα διαδεχτούν Γάλλοι πυροσβέστες και από άλλες 5 ευρωπαϊκές χώρες σε όλη την Ελλάδα θα έρθουν ξένες αποστολές. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να επιχειρήσουν καμία από τις ευρωπαϊκές αποστολές, να μην υπάρξει ανάγκη. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Ζιάκα.